Από τα κεντρικά στούντιο της DR Τηλεόρασης είναι τα γεγονότα με την Κατερίνα Κουρτέλη. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, η ενημέρωσή σας από την DR Τηλεόραση. Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος χειροτώνησε το πρωί στον Ιερό Ναό του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου στην Αθήνα τον Αρχιμανδρίτη της Μονής Αγμαντά Νεκτάριο Αντωνόπουλο σε Μητροπολίτη Αργολίδας, παρουσία πολλών εκπροσώπων του κλήρου καθώς και πολιτικών αρχόντων. Να σημειωθεί ότι ο Υπουργός Ενέργειας Γιάννης Μανιάτης, ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Γιάννης Ανδριανός, ο Αντιπεριφερειάρχης Αργολίδας Τάσος Χιβηδόπουλος, ο Δήμαρχος Ναυπλιών Δημήτρης Κοστούρος, μέρος κληρικών και πολύ πιστοί από την Αργολίδα ήταν παρόντες στη χειροτονία. Σε κλίμα συγκίνησης τελέστηκε η χειροτονία του εψηφισμένου Μητροπολίτη Αργολίδας κυρίου Νεκταρίου Αντωνόπουλου. Η χειροτονία του νέου Μητροπολίτη Αργολίδας τελέστηκε στον Ιερό Ναό του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου, παρουσία πλήθους πιστών από την Αργολίδα και την Βιωτία. Ο ηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγμαντά και νυν Μητροπολίτης Αργολίδας κ. Νεκτάριος, στην ομιλία του αναφέρθηκε στον προκάτοχό του, τον κ. Ιάκωβο, τονίζοντας ότι θα προσπαθήσει να φανεί αντάξιός του. «Δεν αναλαμβάνω αυτή τη διακονία εν δυνάμει λόγου. Είμαι υπέρ της μοσαϊκής ιεροσύνης, αλλά προσωπικά είμαι σαν τον Μωυσή ισχνός και βραδύγλωσσος. Θα προσπαθήσω τα κενά και τις ελλείψεις που ατυχώς έχω να τα καλύψω με την αγάπη προς τον Χριστό και τους αδελφούς μου», ανέφερε μεταξύ άλλων ο κύριος Νεκτάριος. Σε άλλο σημείο, ο Μητροπολίτης Αργολίδας παρακάλεσε όλους τους Αγίους να τον βοηθήσουν να υπηρετήσει το λαό της Αργολίδας, που ο κύριος τον αποστέλει κήρυκα του Σταυρού και της Αναστάσεώς του. «Μακαριότατε, πριν 30 χρόνια είχα την ευλογία να λάβω τον βαθμό του πρεσβυτέρου από τα αρχιερατικά σας χέρια και σήμερα, ευλογία του Παναγάθου Θεού, αξιώνομαι και πάλι από εσάς να λάβω το βαθμό της αρχιεροσύνης», τόνισε χαρακτηριστικά ο νέος Μητροπολίτης Αργολίδας. Κλείνοντας, ο κύριος Νεκτάριος πρόσθεσε: «Δεχθείτε την ταπεινή μου διαβεβαίωση ότι θα υποβάλω τον εαυτό μου σε κάθε θυσία, ώστε οι προσδοκίες σας να μην διαψευστούν. Θα αγωνιστώ με όλες τις δυνάμεις της ψυχής μου, ώστε να μην γίνω εμπόδιο στην πορεία του λαού του Θεού προς την Βασιλεία». Από την πλευρά του, ο προκαθήμενος της Ελλαδικής Εκκλησίας, απευθυνόμενος προς τον νέο Μητροπολίτη Αργολίδος, μεταξύ άλλων ανέφερε: «Παρακολούθησα με πολύ προσοχή τη σκέψη σου και είναι δικαιολογημένη και η αγωνία σου και η φόβη σου και οι προβληματισμοί σου. Θα ήθελα πάνω σε αυτό να σου πω το εξής. Μείνε αυτός που είσαι. Σε γνώρισα εδώ και 30 χρόνια και εργαστήκαμε μαζί. Εάν μείνεις αυτό που είσαι, η εργασία σου θα είναι αδόκιμη και η ποιμαντορία σου δυνατή», υπογράμμισε ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος. Επίσης, ο Αρχιεπίσκοπος τόνισε: «Τα μέλη της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, οι σεβαστοί αρχιερείς, εκτίμησαν την προσφορά σου, είδαν το χαρακτήρα σου και σε ψήφισαν να ποιμάνεις μια ιστορική επαρχία σε μια ιστορία μακραίωνη και ένα λαό πιστό και καλλιεργημένο. Η πορεία μέσα στην Εκκλησία θέλει θυσία, διότι η Εκκλησία δεν είναι εξουσία, αλλά διακονία, αγαπητέ Νεκτάριε», πρόσθεσε ο κύριος Ιερώνυμος. Τέλος, ο Αρχιεπίσκοπος σημείωσε: «Από αυτή τη στιγμή, με περισσότερη αγάπη και ζήλο, θα διακονήσεις τη θέση που σε αξίωσε ο Θεός να λάβεις». Έχει συγκλονίσει τη διεθνή κοινή γνώμη η ιστορία της μικρής Μαρίας που βρέθηκε την Παρασκευή από τυχαία έρευνα των ανδρών της Ελλάς σε καταβλισμό Ρωμά στα Φάρσα Λαραρίσης. Το κοριτσάκι είχε διαφορετικά χαρακτηριστικά από τους φερόμενους γονείς και εξ αυτού οι αστυνομικοί προέβησαν σε ενέργειες ταυτοποίησης DNA, όπου και αποδείχθηκε ότι το κορίτσι δεν ανήκει σε αυτήν την οικογένεια που το παρουσίαζε ως δικό της παιδί. Από εκείνη τη στιγμή και μετά εξελίσσεται ένα θρίλερ για γερά νεύρα, αφού υπάρχουν φόβοι για κύκλωμα εμπορίας παιδιών. Ωστόσο, νέα στοιχεία για την υπόθεση δίνει ο πρόεδρος του Χαμόγελου του Παιδιού, Κώστας Γιαννόπουλος, με τον οποίο η DR Τηλεόραση εξασφάλισε τηλεφωνική επικοινωνία. Καταρχάς, πρέπει να πούμε ότι το τετράχρονο δεν είναι σίγουρο πλέον, γιατί όλα τα στοιχεία ήταν πλαστά. Ναι. Δεν υπάρχει η βεβαιότητα για το λόγο αύριο. Η εισαγγελία Λάρισα θα δώσει εντολή για διερεύνηση ιατροδιατρικής και ιατροδικαστικής για να ξεκαθαριστεί η ηλικία. Έτσι δίνονται επιλαφασμένες πληροφορίες διεθνώς, γιατί κανένας δεν φανταζόταν διεθνώς ότι υπήρχαν πλαστά, μάλλον νόμιμα, αλλά με πλαστές διαδικασίες πιστοποιητικά γέννησης, όπως έγινε στην περίπτωση με το Δήμα Αθηνών. Μάλιστα. Αυτό είναι το καινούργιο, κύριε Γιαννόπουλε. Δώστε μας λίγο το κλίμα. Πολλοί κόσμος τηλεφωνάει στο Χαμόγελο του Παιδιού από πολλά μέρη της Ευρώπης, έτσι δεν είναι? Αυτή τη στιγμή, ναι, όλη η ιστορία αυτή ξεκίνησε όταν καταλάβαμε ότι δεν φτάνει μία ενημέρωση μόνο Ιντερπόλ κλπ.
και κινητοποιήσαμε όλη την διεθνή μας συνεργασίες και έτσι όλα τα διεθνή μέσα που εμπιστεύονται αυτή την κατάσταση έβγαλαν ανέδειξαν της Ελλάδας και όχι το χαμόγελο του παιδιού. Το χαμόγελο του παιδιού παίζει ένα ρόλο σε αυτό, αλλά ήταν η επιτυχία της αστυνομίας, του εισαγγελέα και η όλη διαδικασία η οποία έφερε στο φως το παράνομο αυτού του παιδιού που βρέθηκε αυτού του ανθρώπου, γιατί ό,τι και να έχει γίνει, έγινε με παρόνομες διαδικασίες. Κύριε Γιαννόπουλε, ήδη έχουμε ενημερωθεί ότι κάποιο ζευγάρι από τη Βόρειο Ελλάδα έχει αρχίσει να υποβάλλεται σε τεστ DNA κλπ. Υπάρχουν παρόμοια. Όμω αυτό είναι δουλειά τη αστυνομία, δεν θα πω σε αυτά και είναι πολλά που υπάρχουν αυτή τη στιγμή καταγγελίε. Μια περίπτωση που είπε ο ίδιο ο αστυνομικό διευθυντή, γιατί δεν αποδείχθηκε το DNA, δεν ξέρω άλλο περίπτωση. Μια πάντω δεν αποδείχθηκε. Αλλά υπάρχουν πολλά θέματα τα οποία έχουν. Μάλιστα. Τα οποία προσπαθούμε να. Αυτή την ώρα το παιδί βρίσκεται σε κάποιο νοσοκομείο στην Αθήνα υπό την φροντίδα του χαμόγελου του παιδιού. Σε κάποιο νοσοκομείο της Ελλάδος. Mm-hmm. Και δεν λέμε πού για λόγους ευνόητους. Μάλιστα. Στη φροντίδα του χαμόγελου των ανθρώπων του. Και κάποια στιγμή όταν τελειώσουν οι εξετάσεις και αυτές οι διαδικασίες θα πάει σε ένα τα σπίτια μας κάπου. Μάλιστα. Έχετε την γνωστή ευαισθησία σας για τα παιδιά τα οποία έτσι είναι θύματα εκμετάλλευσης. Θέλετε να μου πείτε πώς σκέφτεστε να χειριστείτε την μικρή Μαρία που δεν ξέρουμε τελικά αν είναι τετράχρονη με το νέο στοιχείο που μας δώσατε. Δεν θα χειριστούμε εμείς, δεν είναι δική μας είναι δική μας ευθύνη να το φροντίσουμε, αλλά είναι απόφαση της αγγελέως και του δικαστηρίου για τη μετέπειτα πορεία αν δεν βρεθούν οι γονείς, γιατί έχει κάθε δικαίωμα να βρει τους φυσικούς της γονείς. Γιατί κάποτε όταν μεγαλώσει θα ζητάει το λόγο γιατί δεν την αφήσανε να διευρύνει τους φυσικούς τους γονείς. Άρα λοιπόν η υποχρέωση είναι αυτό το πρώτο και μετά τα υπόλοιπα. Στο Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στον Ναύπλιο γιόρτασαν οι αστυνομικοί της Αργολίδας τον προστάτη του Σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας Άγιο Αρτέμιο. Ο μεγαλομάρτης Άγιος θυσίασε τη ζωή του για τους ανθρώπους, παρόμοια όπως οι Έλληνες αστυνομικοί θυσιάζουν σε αρκετές περιπτώσεις τη ζωή τους για να προασπίσουν την ευνομία και τη συνοχή στην κοινωνία και να υπερασπίσουν την ασφάλεια των πολιτών. Η ταύτιση της ζωής του Αγίου Αρτεμίου και του Έλληνα αστυνομικού γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 20 Οκτωβρίου. Σήμερα μάλλον είναι μια αρκετά σημαντική μέρα, πολύ σημαντική μέρα για την ελληνική αστυνομία. Είναι η μέρα εορτής του Σώματος Ελληνικής Αστυνομίας. Είναι η μέρα εορτής του Αγίου Αρτεμίου, του μεγαλομάρτυρα της Εκκλησίας μας. Η ημέρα αυτή δεν έχει ταυτιστεί τυχαία ως ημέρα γιορτής ελληνικής αστυνομίας, καθώς ο μεγαλομάρτυρας Άγιος Αρτέμιος ήταν ένας από αυτούς που προσέφεραν πολλά από τη ζωή τους και θυσίασαν τη ζωή τους στους συμπολίτες του. Κάτι ακριβώς που γίνεται και με την ελληνική αστυνομία. Θυσιάζουμε καθημερινά τη ζωή μας για τους συμπολίτες μας, για την κοινωνία μας, για την ευνομία, για την κοινωνική συνοχή, για την κοινωνική εξέλιξη και στο μέτρο του δυνατού προσφέρουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να αισθάνονται οι συνάνθρωποι μας ασφαλείς, να αισθάνονται ήρεμοι, να αισθάνονται ότι πραγματικά μπορούν να ζήσουν σε αυτή την κοινωνία. Προσπαθούμε να τους εμπεδώσουμε στο μέτρο του δυνατού το αίσθημα ασφαλείας και δικαιοσύνης. Προσπαθούμε να άρουμε στο μέτρο πάλι του δυνατού τις κοινωνικές ανισότητες οι οποίες έχουν οξυνθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα. Να εμπεδώσουμε στο μέτρο πάλι του δυνατού την κοινωνική δικαιοσύνη και όλα αυτά με κόπο, αυτοθυσίες, γιατί πραγματικά αντιμετωπίζουμε πάρα πολλά προβλήματα, το γνωρίζετε. Αλλά η μέρα αυτή αυτό έχει σκοπό να εξάρει το έργο της ελληνικής αστυνομίας που ταυτίζεται με τη ζωή του μεγαλομάρτυρα Αγίου Αρτεμίου. Σήμερα η ελληνική αστυνομία τιμάει και εορτάζει τον προστάτη Άγιο Αρτέμιο και συγκεντρωθήκαμε σήμερα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Γεωργίου, όπου υπάρχει και η εικόνα του Αγίου Αρτεμίου, όπου τελέστηκε Θεία Λειτουργία και Δοξολογία. Εμείς από την πλευρά μας προσευχηθήκαμε σήμερα, ώστε ο Άγιος να είναι κοντά μας στις δύσκολες στιγμές που περνάει η χώρα και να μας βοηθήσει στο δύσκολο έργο που έχουμε αναλάβει ως αστυνομικοί για την ασφάλεια και προστασία των πολιτών. Χρόνια πολλά για τον Άγιο Αρτέμιο, τον προστάτη της Ελληνικής Αστυνομίας. Επίσης, άξιος και ο καινούργιος μας Μητροπολίτης. Είμαι ο υποστάτηγος της αστυνομίας στην Αναπροστατεία, ο Πέτρος Ομούγιος, πολιτευτής του Ανεξάρτητου Ελλήνων Αργολίδος. Ο πρόεδρός μας, ο Πάνος ο Καμένος, με έχει τιμήσει και με έχει κάνει και κλαδάρχη ασφαλείας της Γραμματείας Άμυνας και Ασφάλειας του κόμματος.
Βρίσκομαι εδώ σαν παλιό συνάδελφο, έχοντα υπηρετήσει σαν μουσικό υποδευτή Αργολίδο στην περιοχή. Συμπαρίσταμε στο έργο των συναδέλφων, οι οποίοι πολλέ φορέ υπερβάλλουν εαυτόν, όπω έχω δηλώσει και στο παρελθόν, προκειμένου να κάνουν το έργο του, γιατί έχουν πάρα πολλέ δυσκολίε. Εύχομαι ολόψυχα ο προστάτης της αστυνομίας, ο Άγιος Αρτέμιος, να μας βοηθήσει να ξεπεράσουμε τα δεινά των μνημονίων και να βοηθήσει και την αστυνομία και θύματα να μην έχει και να έχει πολλές επιτυχίες, όπως έχει και επιτυχίες, γιατί παρακολουθώ, έχει επιτυχίες η Αργολίδα. Σοβαρά είναι τα προβλήματα που έχουν ανακύψει στον χώρο της υγείας και στην Αργολίδα από τη λήξη των συμβάσεων μεγάλου αριθμού των γιατρών με τον ΕΟΠΗ, δήλωσε ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αργολίδας, Κώστας Παναγιωτόπουλος, ο οποίος τόνισε ότι θα πρέπει να βρεθεί λύση γενικότερα στον χώρο της υγείας, αφού διαρκώς υπάρχουν προκλήσεις στον χώρο και οι γιατροί βρίσκονται σε δύσκολη θέση, αφού προσεγγίζουν τον ασθενή ως άνθρωπο και όχι ως πελάτη. Ας πούμε, η ανεπίσημη πληροφόρηση που δίνουν οι υπεύθυνοι του ΕΟΠΗ από πάνω είναι ότι αυτές οι συμβάσεις ναι μεν έληξαν, αλλά υποτίθεται ότι κάποια στιγμή θα τις ανανεώσουν. Όμως δεν μπορούμε εύκολα να το πιστέψουμε αυτή την προφορική υπόσχεση. Κατά πάσα πιθανότητα αυτές οι συμβάσεις που έληξαν δεν θα ξανανεωθούν. Με αποτέλεσμα οι γιατροί που ήσαν στο πρώην ΙΚΑ, το οποίο έχει μετονομαστεί η ΕΟΠΗ, μάλλον θα μειωθούν σε αριθμό, και αυτό σημαίνει ότι και η παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες που γίνεται μέσω αυτής της διαδικασίας, που είναι ευνοϊκή οικονομικά για τους πολίτες, θα μειωθεί και αυτή, διότι και η δυνατότητα αυτών των γιατρών δεν είναι απεριόριστη, δεν μπορούν να δουν όλη την Αργολίδα. Με άλλα λόγια, δηλαδή, αν είχαμε 30 γιατρούς, τώρα στη στιγμή μάλλον γίνονται 15. Οπότε, οι οποίοι θα παραμείνουν, δηλαδή, θα δουν συμβάσεις. 15 αυτοί είναι ορίστου χρόνου και μόνιμοι, οπότε δεν αλλάζει κάτι στο καθεστώς το δικό τους, όμως αλλάζει των υπολείπων. Από εκεί και πέρα αυτό ανησυχούμε ότι οδηγεί σε μια συρρήκνωση των δομών που βοηθούν τους ανθρώπους όταν εμφανίζεται ένα πρόβλημα σαν πρωτοβάθμιο πρόβλημα υγείας, και αυτό δεν το θέλουμε, διότι ο πληθυσμός έχει δοκιμαστεί οικονομικά και πρέπει να έχει αυτή τη δυνατότητα να μπορεί να πάει σε ένα γιατρό, μιας και οι ανάγκες είναι δύσκολες, οι εποχές είναι δύσκολες και οι ανάγκες πολλές. Οι γιατροί αυτοί οι 15 που θα είναι στα κέντρα του ΕΟΠΗ ή κάπου αλλού? Όχι, 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 αυτοί έχουν χάσει πλέον αυτή τη σύμβαση και επομένως θα δουλεύουν μόνο στο γιατρείο τους σαν ιδιώτες. Δεν θα ισχύει η παρουσία τους μέσα στο ΙΚΑ. Κάποια στιγμή μήπως πρέπει να ανακοινώσουμε τα ονόματά τους, γιατί πραγματικά ο κόσμος ψάχνει, δεν ξέρει ποιος γιατρός. Εντάξει, ναι, δεν μπορούμε να τα ανακοινώσουμε αυτή τη στιγμή. Δεν τα έχω εγώ τουλάχιστον πρόσφορα. Όμως είναι σίγουρη αυτή η εξέλιξη, τέλος πάντων, και αυτή η εξέλιξη μας δυσαρεστεί. Από την άλλη πλευρά, μας δυσαρεστούν και τα γεγονότα όλα αυτά τα οποία ανακοινώνονται από την κεντρική ηγεσία, που είναι σχεδιασμοί μεν, πλην όμως είναι σχεδιασμοί που όλη η συζήτηση πηγαίνει προς λάθος κατεύθυνση. Θέλουμε οι ιατρικοί σύλλογοι να γίνουν σεβαστοί, γιατί οι γιατροί που αποτελούν τους ιατρικούς συλλόγους και τα διοικητικά συμβούλια των ιατρικών συλλόγων δεν θέλουν το κακό της χώρας. Ούτε θέλουν να κατασπαταλήσουν τους πόρους, ούτε θέλουν όλα να γίνονται με πλεονεξία και με πλούτο. Σε αυτή τη χώρα ζούμε, δεν ζούμε σε κάποια άλλη χώρα για να έρθουμε να πούμε άλλα πράγματα. Θέλουμε λοιπόν να γίνει σεβαστή η γνώμη μας, διότι εμείς τελικά χειριζόμαστε τον ασθενή και όχι οι σύμβουλοι του Υπουργείου. Και όπως και να έχει, ο κάθε ασθενής δεν έχει και τα 50 ευρώ ή τα 40 να πάει σε έναν ιδιώτη γιατρό. Ναι. Πρόβλημα. Για μας δεν αποτελεί μόνο παράμετρο για να σκεφτούμε να δώσουμε μια λύση μόνο το οικονομικό κομμάτι. Είναι ένα σοβαρό κομμάτι, το οικονομικό θέμα πρέπει να λυθεί. Όμως από την άλλη πλευρά πρέπει να σκεφτόμαστε και την ποιότητα και την ανάγκη του καθενός. Δεν είναι οι ίδιες οι ανάγκες ενός 40χρονου με ενός 75χρονου, που ένας έχει 0 νοσήματα και που θέλει να ψαχτεί και ο άλλος έχει ήδη διαπιστωμένα 3 που πρέπει να τα παρακολουθεί. Είναι εντελώς διαφορετικές οι ανάγκες. Και αυτή η ισοπαίδωση μας βρίσκει αντίθετους. Το φθινόπωρο και τα πρωτοβρόχια δεν πήγαν καλά για την περιοχή της Αργολίδας, αφού θρηνήσαμε 4 νεκρούς από τροχαία ατυχήματα, δήλωσε ο διοικητής της τροχαίας ναυπλίου Γιάννης Γαλάνης και ζήτησε από τους συμπολίτες μας οδηγούς να είναι περισσότερο προσεκτικοί εν ώψη του χειμώνα για πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων, αφού οι δρόμοι αρκετές φορές με δυσμενείς καιρικές συνθήκες κρύβουν παγίδες. Το χειμώνα, επειδή η νύχτα μεγαλώνει, έχουμε περισσότερες ώρες νύχτα, άρα λοιπόν η ορατότητά μας περιορίζεται, δεν είναι το ίδιο πράγμα να οδηγούμε τη μέρα και τη νύχτα. Επίσης, οι καιρικές συνθήκες αλλάζουν, έχουμε βροχές και χιόνια θα έχουμε αργότερα.
Άρα λοιπόν και το οδόστρωμα κρύβει παγίδες και κινδύνους. Γι' αυτό ιδιαίτερη προσοχή στα ελαστικά, έναν έλεγχο στα ελαστικά του αυτοκινήτου, όχι μεγάλες ταχύτητες, γιατί δεν υπάρχει ορατότητα. Και αργότερα μόλις θα έρθουν τα χιόνια, αλυσίδες και γενικά όμως εφαρμογή όλων ό,τι προβλέπει ο ΚΟΚ. Μάλιστα. Να πούμε λοιπόν ότι αυτή την εποχή υπάρχουν από καιρικές συνθήκες ατυχήματα, έτσι, και αυτά είναι κυρίως από γλιστερούς δρόμους ή από κάτι άλλο. Υπάρχουν ατυχήματα και καλό είναι να μην υπάρχουν. Είχαμε ένα πολύ κακό Σεπτέμβριο με πολλά τροχαία, ειδικά στην θανατηφόρα, σοβαρά τροχαία, ειδικά στην περιοχή του Άργους. Εύχομαι ο Οκτώβρης είναι καλύτερος. Πιστεύω ότι η χρονιά θα κλείσει φέτος από πλευρά θανατηφόρων τροχαίων λίγο αυξητικά σε σχέση με πέρσι. Ο Σεπτέμβρης δηλαδή τι μας έδωσε? Μας έδωσε πολλά θανατηφόρα. Δηλαδή 3, 4. Τέσσερα θανατηφόρα τροχαία. Ναι. Τέσσερα τροχαία στην περιοχή του Άργους. Λυπηρό αυτό. Ναι. Και νέα παιδιά δυστυχώς. Επιτυχία σημείωσε το διήμερο αλληλεγγύης που διοργάνωσαν οι εθελοντές του Δήμου Ναυπλίων σε συνεργασία με το Σύλλογο Φαρμακοποιών Αργολίδας και την Πύλη Πολιτισμού Ναυπλίου. Τα φάρμακα που συγκεντρώθηκαν και που δυστυχώς δεν ήταν πολλά θα ταξινομηθούν στα ράφια του κοινωνικού φαρμακείου του Δήμου και θα δοθούν σε ανασφάλιστους ναυπλίες. Τα τρόφιμα θα διανομηθούν σε άπορες οικογένειες, κυρίως με μικρά παιδιά, αφού πλέον δεν είναι ικανές οι ποσότητες να εξυπηρετήσουν όλους όσους έχουν ανάγκη, ενώ τα ρούχα θα δοθούν στις ενορίες για διανομή στους φτωχούς συμπολίτες μας. Σήμερα από τις 9 το πρωί, με μεγαλύτερη κινητικότητα, όπως βλέπετε, ήδη έχουμε πολλά ρούχα, τρόφιμα. Έχουμε ανάγκη για πιο πολλά φάρμακα, να ενισχύσουμε λίγο το κοινωνικό φαρμακείο. Ένας πολύ σοβαρός θεσμός, για να θυμίσω, να πω λίγα λόγια για το κοινωνικό φαρμακείο, γιατί είναι πολύ απλή η διαδικασία και βοηθάει αρκετούς ανθρώπους. Οι επιτροπές γίνονται κάθε εβδομάδα, οπότε με μια απλή συνταγή από τον γιατρό μπορεί να προμηθευτούν αυτοί που χρειάζονται τα φάρμακα πάρα πολύ εύκολα, οι άποροι. Με την Πύλη Πολιτισμού, τους εθελοντές και τους υπαλλήλους του Δήμου που εθελοντικά και αυτοί συμμετέχουν και χθες και σήμερα. Σας περιμένουμε εδώ μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Τα φάρμακα θα πάνε στο κοινωνικό φαρμακείο του Ναυπλίου. Τα τρόφιμα θα πάνε στην Πύλη Πολιτισμού, θα σας μιλήσει η κυρία Σταυρουλάκη. Και τα ρούχα θα διανεμηθούν σε ενορίες του Δήμου Ναυπλίων. Χθες, Σάββατο και σήμερα Κυριακή, ο Δήμος με συνεργασία και άλλων φορέων αποφάσισε να συγκεντρώσει τρόφιμα, φάρμακα, ρουχισμό για τους ανθρώπους που έχουν αυτή τη στιγμή μεγαλύτερη ανάγκη από τους υπόλοιπους. Πύλη Πολιτισμού δίνεται τρόφιμα. Στην Πύλη Πολιτισμού εξακολουθούμε να δίνουμε τρόφιμα ή θα εξακολουθούμε να δίνουμε τρόφιμα καλύτερα όσο υπάρχουν προσφορές. Οι προσφορές που έχουμε είναι από τον κόσμο και παρακαλούμε να συνεχίσουν. Ευελπιστούμε ότι τα σούπερ μάρκετ της πόλης του Ναυπλίου και ιδιαίτερα τα μεγάλα σούπερ μάρκετ θα βάλουν καλάθι για την πύλη αγάπης, γιατί δεν έχουν όλα. Μπορώ να αναφέρω όμως αυτή τη στιγμή ότι καλάθια για την πύλη αγάπης υπάρχουν στο ΕΛΑ και ευχαριστούμε το σούπερ μάρκετ και τον ιδιοκτήτη του, υπάρχουν στο ΚΟΥΠ και ευχαριστούμε το ΚΟΥΠ και υπάρχει και στο Τολός των αδελφών Λουλουδάκη. Να ξέρετε, ψωνίζοντας εκεί και βάζοντας το καλάθι κάτι τι, μπορείτε να βοηθήσετε οικογένειες. Θα ήθελα να πω ότι επειδή σε λίγο θα ξεκινήσει η συλλογή των ελιών, να πω ότι όσοι παράγουν λάδι, ας θυμηθούν ότι έστω και ένα μπουκάλι το εμφιαλωμένο νερού λάδι είναι προσφορά για μια οικογένεια. Έχουμε απόλυτη ανάγκη από λάδι. Ο Σύλλογος Μαραθωνοδρόμων Δρομέων Αργολίδας διοργάνωσε το Σάββατο το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Εργατικού Κέντρου Ναυπλίου αθλητική ημερίδα με θέμα αθλητισμός και υγεία, όπου ειδικοί επιστήμονες και γιατροί ανέπτυξαν το θέμα, ο καθένας από την πλευρά του, ενώ οι μαραθωνοδρόμοι με την στάση ζωής τους στον αθλητισμό έδωσαν το δικό τους μήνυμα σε όσους θέλουν να έχουν καλή υγεία. Με την ευκαιρία τόνισαν ότι στο Μαραθώνιο της Αθήνας, που θα γίνει σε 20 μέρες, θα έχουμε πάνω από 60 συμμετοχές από την Αργολίδα. Αποφασίσαμε λοιπόν να κάνουμε μια ημερίδα εδώ στο Εργατικό Κέντρο Ναυπλίου που είμαστε τώρα και ευχαριστούμε τον κύριο Μπαρού που μας παραχώρησε το χώρο.
με θέμα αθλητισμός και υγεία, άθληση και υγεία, ή υγεία και αθλητισμός, όπως θέλετε. Έχουν έρθει λοιπόν εδώ οι καλεσμένοι μας ομιλητές και σε λίγο θα αρχίσουν να έρχονται και οι συνάδελφοι αθλητές και όποιος άλλος έχει καλεστεί μέχρι τώρα. Θέλω να πω λοιπόν, θέλουμε να τραβήξουμε τον κόσμο από οτιδήποτε άλλες κακόβουλες ενέργειες στα γήπεδα. Εμείς τρέχουμε. Έχονται λοιπόν άνθρωποι νέοι, μας βρίσκουν στο γήπεδο, οι που τρέχουμε, και έρχονται και αυτοί να τρέξουν. Είναι πολύ μεγάλη ιστορία για μας. Είναι τιμή δηλαδή για μας να τρέχουμε εμείς με τους νέους και έχει σημασία αυτό που λέω τώρα. Γιατί πριν από μερικά χρόνια που εγώ ήμουν λίγο μεγάλος, ας πούμε, δεν υπήρχε άτομο να τρέχει στο γήπεδο. Τώρα λοιπόν βλέπουμε ότι έρχονται παιδιά 18, 17, 25, 35 παιδιά και τρέχουν στο γήπεδο. Και όχι μόνο. Θέλετε να δώσετε λοιπόν το μήνυμα της άθλησης και της ζωής. Πέρα από αυτό, θα λάβετε μέρος στον μαραθώνιο. Ναι. Ακριβώς. Είναι στις 10 Νοεμβρίου λοιπόν. Τιμή για το σύλλογο. Σε 20 μέρες, τιμή για το σύλλογό μας. 65 άτομα παιδιά τρέχουν στο μαραθώνιο της Αθήνας. Αριθμός ρεκόρ για την επαρχία μας. Βέβαια υπάρχουν και άλλοι σύλλογοι. Από το σύλλογό μου. Σύλλογό μας. Υπάρχουν όμως και άλλοι σύλλογοι εδώ πέρα, οι οποίοι έχουν και θεία αθλητές και παίρνουν μέρος. Και εμείς όχι μόνο στους μαθητές της Αθήνας, παίρνουν μέρος σχεδόν σε πολλούς μαραθώνιους στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Όπως γνωρίζετε, θα γίνει μαραθώνιος και εδώ στον Άφλιο. Στον Άφλιο, βέβαια. Εμείς είμαστε κάποιοι από αυτούς που θα συμμετέχουμε και θα βοηθήσουμε. Είμαστε συνδιοργανωτές με το Δήμο Αφλίου. Να πω επί ευκαιρία ότι στις 3 Νοεμβρίου συμμετέχουμε σε μια διοργάνωση που γίνεται το Μερκούρι στο Τουρνίκι. Και μετά το μαραθώνιο, 24 Νοεμβρίου, έχουμε έναν αγώνα, τον Παλαμίδιο, που συμβαίνει εδώ στον Άπλιο. Είναι την ημέρα που γιορτάζεται η άλωση του Παλαμίδιου. Κάνουμε λοιπόν τον κόσμο να έρθει να τρέξει μαζί μας και άμα θέλει να έρθει και στο μαραθώνιο, γιατί να το πω και αυτό, ακούνε μαραθωνοδρόμοι ο σύλλογός μας και τρομάζουν. Και λέω, παιδιά, δεν πειράζει. Εμείς είμαστε μαραθωνοδρόμοι, εσείς λάτε σήμερα να τρέξετε 100 μέτρα. 100 χιλιόμετρα λοιπόν. 42.000 μέτρα λοιπόν. 42.000 και 195 μέτρα. Ακριβώς είναι η διαδρομή αυτή. Οι μαραθωνοδρόμοι Αργολίδος έχουν φανεί πάρα πολύ δραστηροί. Δεν είναι μόνο στο δρόμο και στο μαραθώνιο πάρα πολύ καλή, αλλά είναι από ό,τι φαίνεται και στην κοινωνική δραστηριότητα. Και τα τελευταία χρόνια έχουν οργανωθεί πάρα πολύ καλά. Τους δίνουμε συγχαρητήρια και κάνουν και εκδηλώσεις τέτοιες που είναι μηνύματα για την υπόλοιπη κοινωνία. Οι ίδιοι βεβαίως είναι αρκετά αθλητικοί από ό,τι τους βλέπω και πάρα πολύ υγιείς, τουφτού. Οπότε όλα τα μηνύματα είναι για τον υπόλοιπο κόσμο. Καλό θα είναι να έρχεται ο κόσμος να ακούει αυτά τα πράγματα και ας μην είναι μαραθωνοδρόμος. Είναι μια ημερίδα αθλητισμός και πρώτης βοήθειας. Εγώ παραβρίσκομαι, ξέρετε, εκ της ιδιότητάς μου. Νομίζω ότι είναι μια καλή πρωτοβουλία και πρέπει να στηρίζουμε τέτοιες πρωτοβουλίες, γιατί ειδικά για οι γιατροί που θα μιλήσουν θα μας δώσουν τα φώτα πώς να μπορούμε να κάνουμε μια διάσωση, πώς μπορούμε να προσφέρουμε τις βοήθειες στον αθλητισμό ή σε κάποιο δύσκολο περιστατικό. Και επομένως πρέπει να στηρίζουμε αυτές τις διοργανώσεις και θέλω να συγχαρώ τα παιδιά των μαραθωνοδρόμων που κάνανε αυτή την ωραία εκδήλωση εδώ στο εργατικό και πιστεύω να την παρακολουθήσει αρκετός κόσμος. Και στο σημείο αυτό θα κάνουμε μια μικρή διακοπή για διαφημίσεις και επανερχόμαστε. Όπερα. Υπό νέα διεύθυνση. Όπερα. Τώρα που ο χρυσός συμφέρει, άμεσα μετρητά στο χέρι.
Golden Deals. Ένα χειροδανιστήριο Πελοποννήσου σε Άργος, Τρίπολη, Νάπλιο. Αγορά χρυσαφικών και δάνεια με ενέχειρο χρυσά κοσμήματα. Άμεση εκτίμηση και πληρωμή της μετρητής στην υψηλότερη τιμή με την εγγύηση και την αξιοπιστία μιας μεγάλης εταιρείας με κρατική άδεια. Ένα χειροδανιστήριο Άργους. Πλατεία Λαϊκής Αγοράς, δεύτερος όροφος. Ένα χειροδανιστήριο Τρίπολης. Πλατεία Πετρινού, πρώτος όροφος. Ένα χειροδανιστήριο Ναυπλίου. Άργους και Χρυσοστόμου Σμύρνης 1. Στάση Θανάσενας, πρώτος όροφος. Και στο www.goldendeals.gr. Golden Deals, ένα χειροδανιστήριο Πελοποννήσου. Άμεσα, γρήγορα και απλά, εμπιστοσύνη, ασφάλεια, σιγουριά. Πλακάκια, είδη υγιεινής, κλιματισμός, καλοριφέρ, ενεργειακά τζάκια, αδυσόγια κουμής. Μη σπαταλάτε το χρόνο σας. Οι καλύτερες λύσεις σε χρώματα, σχέδια και τιμές χοντρικής για όλους. Άριστη ποιότητα, άμεση παράδοση. Μελέτη και κατασκευή του χώρου σας. Αδυσόγια κουμής στη Νέα Κύρο. Έπιπλα κουζίνας, ηλεκτρικές συσκευές και απορροφητήρες της εταιρείας Πυραμής. Ηλιακός θερμοσύφωνας νέας τεχνολογίας από την AST Solar Industry. Μοναδική σχεδίαση και υψηλή απόδοση. Οικολογικός και οικονομικός, δεν απαιτεί επίσκεψη τεχνικού και συμπλήρωση αντιψυκτικού. Αντοχή σε χαμηλές θερμοκρασίες έως μείον 60 βαθμούς και 10 έτη εγγύηση. Αδυσόγια κουμής. Καλοριφέρ με ξύλα, ενεργειακά τζάκια, σόμπες ξύλο. Ζεσταίνετε το χώρο σας οικολογικά, χωρίς ρήπους, με οικονομία 50%. Άμεση παράδοση και τοποθέτηση. Αδυσόγια κουμής στη Νέα Κύο. Τηλέφωνο 2751051586. Και τώρα διαθέτουμε πέλετ για σόμπες και καλοριφέρ. Ουσιαστικά θέματα θα εξεταστούν και θα αναλυθούν από εξειδικευμένους επιστήμονες τη Δευτέρα το απόγευμα στο Επιμελητήριο Αργολίδας. Τα θέματα θα αφαρούν το ασφαλιστικό και το συνταξιοδοτικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες σύμφωνα με τις δηλώσεις του Προέδρου του Επιμελητήριου Αργολίδας, Φωτή Δαμούλου. Κεντρικός ομιλητής θα είναι ο καθηγητής εργατικού δικαίου και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Μητρόπουλος, καθώς και δύο ειδικοί επιστήμονες για συνταξιοδοτικά θέματα, ο Διονύσιος Τεμπονέρας και η Άσπα Λαπιώτη. Πραγματικά το επιμελητήριο στο πλαίσιο όλων αυτών των ενεργειών και των δράσεων που έχει. Τη Δευτέρα 7 η ώρα διοργανώνουμε μια ημερίδα σχετικά με ασφαλιστικά θέματα και με τα ασφαλιστικά δικαιώματα των ελευθέρων επαγγελματιών. Ένα επίκαιρο θέμα, ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί όλους. Πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να βρούμε λύσεις και απαντήσεις με τους εξειδικευμένους ομιλητές που θα έρθουν. Να δούμε πώς μπορεί να λυθεί αυτό το πρόβλημα του ΤΕΒΕ που πραγματικά ταλανίζει αρκετούς συναδέλφους μας οι οποίοι είναι στο στάδιο της συνταξιοδότησης αλλά και βιώνουν ένα πολύ δύσκολο θέμα όσον αφορά το θέμα των εισφορών, των ληξιπρόθεσμων εισφορών του ΤΕΒΕ, του ΟΑΕ. Ελπίζω ότι θα μπορέσουν να βρεθούν απαντήσεις, να δοθούν απαντήσεις σε αυτά τα κέρια ζητήματα. Επομένως, καλούμε όλον τον κόσμο, όλους τους συναδέλφους μας, όλα τα μέλη μας αλλά και τα μη μέλη μας τη Δευτέρα 7 η ώρα το απόγευμα στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Αργολίδος, όπου θα είναι κεντρικός ομιλητής ο κύριος Αλέξης Μητρόπουλος, καθηγητής εργατικού δικαίου, ο κύριος Τεμπονέρας και η κυρία Λαπιώτη, εξειδικευμένοι σε εργασιακά και συνταξιοδοτικά θέματα. Πολύ ουσιαστικά λοιπόν, και θα μπορέσει φαντάζομαι κάποιος να ρωτήσει αν θέλει και κάποια προσωπικά του θέματα τα οποία θα τον διευκολύνουν. Βεβαίως, έτσι έχουμε συνεννοηθεί ότι μετά το τέλος της παρουσίασης και των ομιλιών θα υπάρξουν ερωτήματα και θα προσπαθήσουν οι προσκεκλημένοι μας να απαντήσουν σε όσο δυνατόν περισσότερες ερωτήσεις ώστε να δοθούν όλες οι απαντήσεις ή όσο επιτοπλίσουν οι περισσότερες απαντήσεις που απασχολούν τον κόσμο τον οποίο θα παρακολουθεί στην εκδήλωση. Ναύπλιο μεταξύ χρόνου και χώρου είναι ο τίτλος του βιβλίου που το Σάββατο το απόγευμα παρουσιάστηκε στο Βουλευτικό και αναφέρεται στην εξέλιξη της πόλης του Ναύπλιου από παλιά μέχρι σήμερα με τις παρεμβάσεις που έχουν γίνει και που απεικονίζονται εξαιρετικά από το πλούσιο φωτογραφικό υλικό που περιλαμβάνεται στο βιβλίο. Σύμφωνα με τον συγγραφέα του βιβλίου, αποτελεί για αυτόν μια έκθεση ιδεών που αφορά την ιστορία του Ναυπλίου μεταξύ χρόνου και χώρου και τις μεταβολές που έχουν επέλθει, που όμως κρατάει πάντα το μεταφυσικό και εξωπραγματικό του στοιχείο. Υπέβαλα τον εαυτό μου να βρεθεί κατά κάποιο τρόπο εγκλωβισμένος ανάμεσα στον χρόνο και στον χώρο, για να αποδώσω μια διαφορετική αισθητική στη θέση φωτογραφίας αυτού του έργου. Βρέθηκα να ισορροπώ με τον απόδειξη στην ιστορία του Ναυπλίου και με τη
καθημερινά του και με το άλλο πόδι στην πραγματικότητα του σήμερα. Το μισό πνεύμα ήταν στο παρελθόν και το άλλο μισό στην οθόνη του υπολογιστή για να δημιουργήσω αυτές τις εικόνες. Είναι εικόνες, πιστεύω, με ρετρό διάσταση και την ατμόσφαιρα μιας μακρινής εποχής. Και στην ίδια εικόνα μπορεί να συνεπάρχει το χθες, το σήμερα, κάποιες άλλες να ισορροπούν μεταξύ χρόνου και εικόνων και κάποιες άλλες να πηγαίνουν κάπου μεταξύ μύθου και πραγματικότητας. Ναι. Θέλω να διευκρινίσω τι σημαίνει χρόνος, έτσι με δύο λόγια, στον τίτλο του βιβλίου. Είναι λοιπόν η μεγάλη ιστορία του ναυπλίου που συστέλνει πίσω στο παρελθόν. Κάτι που γίνεται αυτόματα όταν παρατηρείς τα κάστρα, τις αρχαιότητες, τα παλιά σπίτια. Και όπου χώρος είναι το ναύπλιο όπως είναι σήμερα, με τις παρεμβάσεις και τις αλλαγές που έχει επιφέρει ο σύγχρονος τρόπος ζωής. Η πρώτη ενότητα στη φωτογραφική εισαγωγή είναι η φωτογραφική εισαγωγή του βιβλίου. Την παρουσιάζω με μοντέρνα αντίληψη και κυριαρχεί το πορτοκαλί χρώμα σε αυτό το πλήστον και πιστεύω πως προσδίδει στην εικόνα του ναυπλίου κάτι μεταφυσικό, κάτι εξωπραγματικό. Είναι για μένα αυτή η δουλειά μια έκθεση ιδεών που έκανα με εικόνες και θέμα των άπλων. Και όπως στις λογοτεχνικές εκθέσεις ιδεών υπάρχει πρόλογος, κυρίως θέμα, επίλογος. Έχω συμβολισμούς, μηνύματα, σχόλια, όμορφες εικόνες, αφηγήσεις, μεγάλες ιστορίες από το παρελθόν, αλλά κυρίως πολύ αγάπη των άπλων, νομίζω. Στον άπλων ο χρόνος έχει εξαγιάσει το αίμα. Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από την DR Τηλεόραση. Μην ξεχνάτε ότι τα δελτία ειδήσεων του σταθμού μας μπορείτε επίσης να τα παρακολουθείτε από το www.drtv.gr. Μείνετε κοντά μας. Ακολουθεί η πρόγνωση του αυριανού καιρού. Εμείς θα είμαστε μαζί και πάλι στις 11. Προς το παρόν, γεια σας. Μεσεδόκηπος. Ελληνικές αυθεντικές γεύσεις, ποιότητα, σταθερές και προσιτές τιμές σε ένα περιβάλλον ανανεωμένο με αυθεντικές εικόνες. Η αίθουσα διατίθεται για κοινωνικές εκδηλώσεις και συναιστιάσεις. Μεσεδόκηπος. Περουκά 2. Άργος. Και καλή σας απόλαυση. Η συνταγή δίνει τις κατευθύνσεις. Το μεράκι όμως και η αγάπη για δημιουργία είναι αυτά που κάνουν τη γεύση αξεπέραστη. Nanou Donuts. Όλα ξεκίνησαν πριν από 33 χρόνια και πλέον οι λιχουδιές μας έχουν γίνει συνήθεια. Κάθε μέρα ολόφρεσκα ντόνατς σε μεγάλη ποικιλία γεύσεων και πυροσκή πλούσια σε αυθεντικά ελληνικά υλικά και βέβαια σύμφωνα με όλες τις αρχές του ΧΑΣ. Με βασική αρχή, ό,τι βάλεις θα βγάλεις, δημιουργούμε προϊόντα πρώτης ποιότητας και μοναδικής γεύσης. Nanou Donuts. 2,5 ώρες μοναδικής απόλαυσης από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 9.30 το βράδυ. Nanou Donuts. Όλα μας τα προϊόντα διατίθενται και για χονδρική πώληση. Άργους 19, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-22008. Από το 1979, κοντά σας. Για αύριο σε όλη τη χώρα προβλέπεται αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, βορειοδυτικοί, μέτρια έως ισχυροί και τοπικά πολύ ισχυροί. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα βόρεια από 9 έως 21 βαθμούς, στα δυτικά από 9 έως 24, στα υπόλοιπα υπηρετικά από 10 έως 23 και στα νησιά από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για την Πελοπόννησο προβλέπεται αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, βορειοδυτικοί, μέτρια έως ισχυροί και τοπικά πολύ ισχυροί, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Θα δούμε τώρα στις θερμοκρασίες που έχουν αύριο οι πρωτεύουσες των νομών της Πελοποννήσου.